Όχι, δεν πρόκειται για τοπικές μπόρες, ενώ οι πολίτες δεν χρειάζεται να κρατούν ομπρέλες όταν διασχίζουν δρόμο σε γειτονιά του Ηρακλείου. Γιατί πολύ απλά το χειμωνιάτικο σκηνικό δεν οφείλεται σε βροχοπτώσεις, αλλά σε διαρροή νερού. Το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη, δηλαδή να τρέχει στον δρόμο και να στερούμαστε στην ουσία το νερό. Εγώ στο σπίτι μου έχω 2 μέρες χωρίς νερό είμαι. Και προσέχω να κάνω να ντους τουλάχιστον. Και εδώ βλέπω το νερό και τρέχει σε αυθονία στους δρόμους μέσα και χάνεται στα φρεάτια. Και δεν ξέρουμε από πού και γιατί. Τι συμβαίνει, τι έχει σπάσει. Μήπως θα χρεωθούμε εμείς μετά. Και η ροή είναι ασταμάτητη. Λες και έχει κάνει πλημμύρα και τρέχουν τα νερά. Δεν ξέρω, δεν το βλέπουνε. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Ελπίζω να μην έρθει ο λογαριασμός σε εμάς. Δημότες επί της οδού Παρασκευοπούλου διαμαρτυρώνται για τις μεγάλες ποσότητες νερού που χάνονται στο οδόστρωμα όχι μία, όχι δύο, αλλά 5 ημέρες. Με το νερό να συνεχίζει να αναβλύζει από 3 σημεία. 5 μέρες χάνεται το νερό και μέσα τρέχει συνέχεια. Αφού δεν δίνει κανείς σημασία. Δεν είναι μόνο το νερό, είναι πολλά. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος κάνει το κορόιδο. Πιστεύετε δηλαδή το ξέρουν και δεν έρχονται. Πώς δεν το ξέρουνε τόσες μέρες το νερό, κορόιδο είμαστε. Ο λογαριασμός θα έρθει φουσκωμένος πάντα, αφού το ξέρουμε αυτό το θέμα, ότι ο λογαριασμός θα έρθει φουσκωμένος. Να. Λοιπόν, ένα μήνυμα στη ΔΕΙΑΗ. Να βάλουνε μυαλό, διότι τα λεφτά είναι κρίσιμα και δεν υπάρχουνε. Πρέπει να κάνουν κάτι. Πρέπει κάτι να γίνει. Να τρέχει το νερό όλο το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε χωρίς νερό. Συνεργείο μετέβη πριν από λίγες ημέρες στο σημείο. Όμως αποτέλεσμα 0. Το πολύτιμο αγαθό συνεχίζει να χάνεται στους δρόμους, με τους δημότες να κάνουν λόγο για διαφορή από τη ΔΕΙΑΗ. Το γνωρίζει, αφού ήρθε και έσκαψε. Και έριξε αυτό από πάνω, ε. Ναι, έριξε μία λαμαρίνα. Ναι. Έσκαψε, έριξε μία λαμαρίνα για κάνα 2 ώρα. Έσκαψε, ναι. Και σηκώθηκε και έφυγε. Ήρθανε, νομίζω, κάποιοι άνθρωποι και είδανε, το ελέγξανε, δεν έχει γίνει τίποτα. Όλο αυτό το νερό που χάνεται το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει νερό, είναι σίγουρο, θα το κόβουνε. Οπότε το έχουν βάσει το καλοκαίρι διακοπές. Βέβαια. Και επίσης όλα αυτά τα νερά που χάνονται θα μπαίνουν στους λογαριασμούς τους δικούς μας. Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, ο οποίος αναφέρθηκε στην υποστελέχωση της υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν από τις πολλές διαρροές, οι οποίες αγγίζουν τις 15 σε ημερήσια βάση. Όπως μας ανέφερε ο κύριος Βουρεξάκης, αύριο θα μεταβεί συνεργείο στην περιοχή για την αποκατάσταση της ζημιάς.